όσον αφορά τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά των ακινήτων, κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς όπως είναι το Ηράκλειο, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι γενικά και στην Κρήτη αλλά και σε άλλα νησιά της Ελλάδας, δηλαδή σε τουριστικούς προορισμούς, υπάρχει αυξημένη ζήτηση όσον αφορά την αγορά ακινήτων. Και αυτό οφείλεται κυρίως στα έργα τα οποία έρχονται και είναι, όπως είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου, όπως και άλλα σημαντικά έργα στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, που έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση κυρίως από ξένους επενδυτές, προκειμένου να επενδύσουν στο νησί μας. Αυτό παρατηρείται και σε άλλα νησιά της Ελλάδας. Και αυτό θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία σε μεγάλο βαθμό, καθώς θα αναβαθμιστεί και θα αυξηθούν τα έσοδά της. Εμείς, σαν Ένωση Ιδιοκτών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, εφιστούμε πάντα την προσοχή στους ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να πουλήσουν την ιδιοκτησία τους, ώστε να απευθύνονται τόσο σε τοπογράφο μηχανικό ή σε πολιτικό μηχανικό για να ελέγξει τα πολεοδομικά στοιχεία του ακινήτου τους, όπως επίσης και σε δικηγόρο για να ελέγξει τη νομική κατάσταση του ακινήτου τους. Σίγουρα τα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τα ακίνητά τους θα πρέπει να ελεγχθούν από τους προηγούμενους αρμόδιους κατ' επάγγελμα επαγγελματίες, και αυτό που συνιστούμε στους ιδιοκτήτες είναι να ελέγχουν τα ακίνητά τους ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένοι τόσο νομικά όσο και πολεοδομικά. Τώρα, όσον αφορά τις συγκεκριμένες επενδύσεις, είναι επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν αυξημένα έσοδα στο ελληνικό κράτος και σίγουρα θα υπάρξει και αυξημένο ενδιαφέρον και από περισσότερους ξένους για να επενδύσουν στη χώρα μας.